για να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη μας, αλλά και να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή και των οποίων δεν έχει ακόμα πληρωθεί έστω αυτό το πενιφρό βοήθημα των 534 ευρώ. Ήδη είμαστε 50 μέρες μετά τις καταστροφές και τις πλημμύρες που υπέστησαν και επιχειρήσεις στην πόλη μας. Οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι, οι υποχρεώσεις τρέχουν, το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, ήδη μιλήσατε μαζί τους. Άρα πιέζουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση άμεσα, σήμερα, να το πω έτσι, χθες θα έπρεπε να καταβάλει έστω αυτά τα ελάχιστα χρήματα, προκειμένου να μπορέσουν να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει και παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας. Και μάλιστα με τον κύριο Σπανάκη που μίλησα, είπε ότι θα μας ενημερώσει περίπου το μεσημέρι για την εξέλιξη, για το τι θα γίνει. Εμείς ζητούμε εδώ και τώρα να βρεθεί ο τρόπος και η λύση που μπορεί να βρεθεί να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.